Παρακάλεσα τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, τον πρώην υπουργό, που είναι ένας άνθρωπος που τα θέματα της ενέργειας τα ξέρει πολύ καλά, τα έχει μελετήσει, τα έχει χειριστεί και εξακολουθεί να τα παρακολουθεί και μετά τη θητεία του στο Υπουργείο αυτό. Και επιπλέον είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, να είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα, κύριε Μανιάτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Τσίνα. Ευχαριστώ. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο που δεν αφαιρεθεί την. Για πέστε μου. Τον Ενρίκο Λέτα, δεν είχα την τύχη να σας ακούσω νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι στο δημόσιο διάλογο οι δύο εκθέσεις, η μία του Λέτα η πρόσφατη και η δεύτερη έκθεση του Μάριο Ντράγκη, που είναι δύο πολύ σοβαρές προσωπικότητες και οι δύο τους, και οι οποίοι νομίζω ότι προτείνουν εξαιρετικά σημαντικά θέματα, θα πρέπει ίσως να αποτελέσουν και ένα αντικείμενο δημόσιας συζήτησης εδώ στην Ελλάδα, γιατί και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η αγωνία φιλοευρωπαϊστών, όπως είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι, αλλά και όλοι εμείς, μια αγωνία να έχουμε ένα restart της Ευρώπης, δεδομένου πια ότι έχει αλλάξει ο πλανήτης, πάμε σε άλλες καταστάσεις όπου η Ευρώπη φοβάμαι πάρα πολύ, ναι, είτε ο πρόεδρος Τραμπ είτε δεν εκλεγεί, θα είναι απελπιστικά μόνη της στις μεγάλες προκλήσεις των επόμενων ετών. Μακάρι να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ναι, να βρούμε ένα χώρο στη δημόσια συζήτηση, η οποία εντάξει, δεν είναι στα καλύτερά της, θα έλεγα, από καμιά άποψη. Μακάρι να καταφέρναμε να τα βάλουμε στη συζήτηση, δεν είναι εύκολο, πραγματικά είναι δύσκολο, ίσως είναι και ο κόσμος πάρα πολύ κουρασμένος, δεν βρίσκει το κουράγιο να τα παρακολουθήσει αυτά τα μεγάλα θέματα, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα βάλουμε στην ατζέντα. Τώρα, αυτό που λέει ο Λέτα είναι ότι αυτή η κοινή αγορά φτιάχτηκε σε μια εποχή που ο κόσμος ήταν μικρός. Ακριβώς. Ενώ τώρα ο κόσμος είναι μεγάλος. Ζούμε σε μια πλήρη παγκοσμιοποίηση και σε αυτόν τον μεγάλο κόσμο η ενιαία αγορά της Ευρώπης είναι ένα τίποτα. Δεν αρκεί. Και θα πρέπει να επεκταθεί και σε πολλούς άλλους κρίσιμους τομείς, όπως είναι η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η έρευνα και η καινοτομία. Και ξέρετε, κύριε Τσίνα, εάν πραγματικά οι ηγέτες δεν πάρουν τέτοιου είδους αποφάσεις, και αν μερικές χώρες, ισχυρές χώρες, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, δεν συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν πια μόνες τους να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό, εάν δεν πάρουμε τέτοιες αποφάσεις, λυπάμαι πάρα πολύ, θα υποχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Διάβασα πρόσφατα ότι η Ευρώπη δεν έχει καμία, μα καμία, από τις 15 παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες, όλες είναι μη ευρωπαϊκές, και η ψηφιακή πλατφόρμα είναι αυτή πάνω στην οποία βασίζεται η ζωή μας και η επιχειρηματικότητά μας από εδώ και πέρα. Και το δεύτερο, που επίσης είναι, περιλαμβάνεται στην έκθεση του ΛΕΤΑ, από τις 40 κορυφαίες, τις 50 κορυφαίες επιχειρήσεις, τεχνολογίες, μόνο 4 είναι ευρωπαϊκές. Εάν αυτά δεν τα συνειδητοποιήσουμε, και εδώ επιτρέψτε μου να προσθέσω και κάτι που αφορά ιδιαίτερα τον τομέα της ενέργειας, αλλά όχι μόνο την ενέργεια. Η Ευρώπη μέχρι τώρα, οτιδήποτε κάνει είτε στην πράσινη μετάβασή της, είτε και στην ψηφιακή της μετάβαση, κάνει ότι δεν βλέπει πως όλα είναι εισαγόμενα. Δηλαδή, οι πρώτες ύλες, οι επεξεργασμένες πρώτες ύλες, τα τελικά προϊόντα, όλα εισάγονται είτε από την Κίνα, είτε από την Ινδία, είτε από τις ΗΠΑ. Εάν δηλαδή η Ευρώπη δεν αποκτήσει μια δική της αυτόνομη, αυτάρκη, στρατηγική αυτονομία σε όλους τους τομείς, τότε δεν μπορούμε πια μετά να παραπονιόμαστε αν συμβεί μια άλλη κρίση, είτε μια πανδημία, είτε μια ενεργειακή κρίση, είτε μια κλιματική κρίση, να λέμε ότι δεν ξέραμε. Ξέραμε, μας ήρθαν τα μηνύματα και οφείλουν οι ηγέτες, και εδώ περιλαμβάνω όχι μόνο τους πρωθυπουργούς, περιλαμβάνω και το Ευρωκοινοβούλιο, να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, να μιλήσουμε για την ενέργεια. Δεν ξέρω, τι θα σήμαινε για την Ελλάδα αυτό, δηλαδή, αν προχωρούσαν αυτές οι ιδέες, αν όντως στην ενιαία αγορά έμπαινε και ο τομέας της ενέργειας που σήμερα δεν περιλαμβάνεται εκεί, τι θα άλλαζε? Θα σας πω δύο-τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η Ελλάδα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα από πλευράς και επενδυτών στην παραγωγή πράσινης ενέργειας. Όταν είχα την τιμή να ηγούμε του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πριν 10 χρόνια, το 2014, ήμασταν ήδη η τρίτη καλύτερη στον κόσμο στην κατακεφαλή παραγωγή φωτοβολταϊκών,
και 8 καλύτερη στην Ευρώπη στην παραγωγή αιωλικής ενέργειας. Αυτές τις θέσεις τις έχουμε και σήμερα. Δηλαδή σήμερα η Ελλάδα είναι καλά, σε πολύ καλή θέση στα πράσινα. Πού αρχίζει να εμφανίζεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα αρχίζει να εμφανίζεται στην έλλειψη χωρητικότητας των ηλεκτρικών δικτύων και κυρίως στην απουσία οποιονδήποτε μεγάλων διασυνδέσεων με τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης που θα μπορούσαμε να κάνουμε εξαγωγή πράσινης ενέργειας. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα καλώδιο που θα ξεκινά από την Ελλάδα και θα καταλήγει στη Γερμανία, που το συζητούμε εδώ και πολλά χρόνια. Ποια είναι η δυσκολία, ποιο είναι το εμπόδιο? Κοιτάξτε, καταρχήν, εάν οι μεγάλοι, οι κεντρικές χώρες, δηλαδή η Γερμανία, αλλά όχι μόνο η Γερμανία, και άλλες κεντρικές χώρες, δεν συνειδητοποιήσουν ότι έχουν βαθιά ανάγκη να κάνουν εισαγωγή πράσινης ενέργειας από τον Ευρωπαϊκό Νότο, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και η Ιταλία που έχει καλά πράσινα και η Ισπανία. Εάν δεν το καταλάβουν και δεν χρηματοδοτήσουν, εδώ έρχεται μια νέα αντίληψη για την ενέργεια, ενιαίες προμήθειες και χρηματοδοτήσεις για προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπου πια θα είναι πολύ σαφές για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και όλες τις κυβερνήσεις ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι μόνο επειδή το θέλει η Ελλάδα, για παράδειγμα, αλλά είναι επειδή θα καταφέρουμε να έχουμε φθηνότερο ηλεκτρισμό για το μέσο ευρωπαϊκό, ευρωπαίο πολίτη. Τέτοιου είδους προβλήματα, ξέρετε πολύ καλά ότι ήδη η Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια ξεκινήσαμε το καλώδιο από το Ισραήλ, Ισραήλ, Κύπρο, Κρήτη, Αττική, που είναι σε στάδιο πλήρους ορίμανσης. Συζητούμε το καλώδιο από την Αίγυπτο που θα καταλήξει στην Ελλάδα και στη συνέχεια προσπαθούμε ως Ελλάδα να βρούμε διεξόδους για να κάνουμε ένα μεγάλο μέρος αυτής της πράσινης παραγωγής προς τη Γερμανία. Μια σειρά λοιπόν τέτοιων πρωτοβουλίων τις έχει μεγάλη ανάγκη η Ευρώπη, εάν θέλει πραγματικά να γίνει μια σοβαρή πρωταγωνίστρια παγκόσμια πια τα θέματα της πράσινης ενέργειας και όχι απλώς να τα κάνει εισαγωγή όλα από, από άλλες χώρες. Από τρίτες χώρες. Τώρα, να πούμε μια. Να σας ζητήσω τη γνώμη σας και για τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια ενδεχόμενη παράταση και κλιμάκωση αυτής της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Είναι γνωστό ότι περίπου πόσο, το 40% της παραγωγής ενέργειας. Το 25% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου περνά από εσένα το ορμός. Δηλαδή, τα οποία μπορεί να κλείσει το Ιράν αν θέλει ανά πάσα στιγμή, δεν είναι. Αν τα κλείσουν. Όμως, κοιτάξτε να δείτε τώρα ποιες είναι κάποιες μικρές ασφαλιστικές δικλείδες. Πρώτο, δεν συμφέρει ούτε την Κίνα να κλείσουν τα στενά, διότι προμηθεύεται και η ίδια ιρανικό πετρέλαιο παρά τις αμερικανικές κυρώσεις. Δεύτερο, ο πρόεδρος Biden, επειδή έχει εκλογές τώρα, τους επόμενους μήνες, θα εξασκήσει όλη του την πίεση και στις δύο πλευρές, και υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας, όχι μόνο με το Ιράν, όχι μόνο με το Ισραήλ, αλλά και με το Ιράν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ασκήσει όλη του την επιρροή για να μην υπάρξει όξυνση, τουλάχιστον κλιμάκωση, αναφορικά με τις τιμές του πετρελαίου, γιατί θα ήταν καταστροφή για τον ίδιο το πετρέλαιο, από εκεί που είναι γύρω στα 80-85 δολάρια το βαρέλι, να εκτεναχθεί στα 120. Άρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν. Αλλά είναι και μια σειρά άλλων χώρων που δεν θέλουν. Άρα νομίζω, ελπίζω τουλάχιστον, ότι θα είναι τέτοιου βαθμού οξύτητας η αντίδραση του Ισραήλ που δεν θα προκαλέσει από την άλλη πλευρά μια περαιτέρω κλιμάκωση. Σε κάθε περίπτωση πάντως αναδεικνύεται για άλλη μια φορά, κύριε Τσίνο, πόσο σημαντικό είναι εμείς ως Ευρωπαίοι να έχουμε εναλλακτικές αλυσίδες τροφοδοσίας μας σε βασικά μας αγαθά, όπως είναι για παράδειγμα τα ενεργειακά αγαθά ή κάποια άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Εδώ ξαναμπαίνει ο βασικός μας στόχος ως Ευρώπη να δουλέψουμε συντονισμένα και ενιαία όλοι προς αυτό που ονομάζουμε στρατηγική και ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης. Διαφορετικά, πραγματικά, κάθε φορά θα γίνεται μια κρίση, μια στην Ουκρανία, τώρα στη Μέση Ανατολή, αύριο δεν ξέρουμε πού μπορεί να ξεσπάσει κάποια άλλη κρίση. Η Ευρώπη δεν μπορεί πια να είναι τόσο ασθενέστατα εξοπλισμένη απέναντι στις σκληρές καταστάσεις. Γιατί, επειδή το σχολιάσατε και νωρίτερα, η Ευρώπη τις προηγούμενες δεκαετίες κατάφερε και είχε μια ευμάρεια για τους λαούς της, είχε διαρκώς αυξητικούς ρυθμούς ανάπτυξης κλπ. Αλλά όλα αυτά
όταν υπήρχε μια απόλυτη παγκοσμιοποίηση του διεθνούς εμπορίου. Mm. Τώρα που αρχίζουν οι εσωστρέφειες, δηλαδή και οι Κίνες και οι Ηνωμένες Πολιτείες, κοιτούν πολύ περισσότερο τις δικές τους βιομηχανίες, τους δικούς τους πολίτες και αρχίζουν πια να ακολουθούν πολιτικές επιβολής, δασμών ή προσφοράς εξαιρετικά υψηλών επιδοτήσεων για να μετελέξουν. Όπως κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και ένα-δύο χρόνια. Ναι. Ακριβώς, το οποίο ξεπερνά τα. Από την άλλη, επιτρέψτε να σχολιάσω μόνο το εξής. Το έλεγα νωρίτερα σε ένα συνέδριο ενεργειακό που μιλούσα. Ξεχνάμε, το επικάλυψε το πολίτικο πριν λίγες εβδομάδες. Ξεχνάμε το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έχει έναν διαθέσιμο προϋπολογισμό 700 δισεκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία 700 δις, οι κυβερνήσεις, τα κράτη-μέλη, έχουν αξιοποιήσει μόνο τα 200 δις. Τα υπόλοιπα 500 δις. Μένουν αξιοποιητά. Είτε λόγω γραφειοκρατίας, μένουν αξιοποιητά. Να στολίσουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, πραγματικά, από ένα σημείο και μετά, δεν έχουμε δικαιολογία ως Ευρώπη να μην κάνουμε το προφανές και αυτονόητο. Μάλιστα. Κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή δύναμη στην προεκλογική περίοδο. Ο Γιάννης Μανιάτης.